Η μεγάλη παραγωγή που γνώρισε φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άγγιξε τους 2,2 εκατομμύρια τόνους, αύξησε σε μεγάλο βαθμό την προσφορά, με αποτέλεσμα να πιεστούν οι τιμές. Αυτό το σκηνικό έχει διαμορφώσει μια στασιμότητα σε ό,τι αφορά τις πράξεις για την αγορά ελαιολάδου, ενώ η τιμή παίζει επάνω στην βάση των 3 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι τιμές του ελαιολάδου σίγουρα χαμηλότερες σε σχέση με το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου έχουν παγώσει και έχουν κινητοποιήσει την αγορά σε ένα βαθμό. Ο συνεταιρισμός μέσα από τη συνεργασία του με την Κωνσταντόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα ήδη προχώρησε σε αγορά ελαιολάδου 60 τόνων σε τιμή άνω των 3 ευρώ. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε πως η τιμή όπως κυμαίνεται φαίνεται να σταθεροποιείται και θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 3 ευρώ. Εκτιμούμε πως αυτό είναι κάτι το οποίο σχετίζεται βέβαια και με το τι συμβαίνει στην Ισπανία κυρίως, που είναι η χώρα με το μεγαλύτερο τονάζ όπου διαμορφώνει και τις τιμές. Εκτιμούμε πως το αμέσως επόμενο διάστημα, βέβαια είναι ορατές οι συνέπειες για τον ομό, μιας και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραγωγών δεν έχει διαθέσει το ελαιόλαδό του και είναι ορατή και εμφανής η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Σε ό,τι αφορά πάντως την επόμενη παραγωγή, η ονή είναι θετική, αφού οι κάτω του μετρίου θερμοκρασίες την άνοιξε σε συνδυασμό με την ασυνήθιστη υγρασία διαμόρφωσαν τις ιδανικές συνθήκες για μια καλή ανθοφορία. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν και από την εξέλιξη των προγραμμάτων καταπολέμησης του δάκου. Είναι ένα ζήτημα ζωτικό για την τοπική οικονομία η αγροτική παραγωγή όσον αφορά το ελαιόλαδο. Από εκεί και πέρα στο ζήτημα των τιμών σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμα προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το ποιοτικό προϊόν που έχουμε εδώ στη Μεσσηνία μπορούμε να το ισχυροποιήσουμε όσο και όπως πρέπει για να μπορέσει να διεκδικήσει καλύτερες τύχες στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου. Μιας και μην ξεχνάμε πως η διαμόρφωση των τιμών δεν εξαρτάται από τις ορέξεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, παράμετρος του οποίου είναι και η όρεξη της κάθε κυβέρνησης, όπου θα πρέπει πρωτίστως εμείς ως παραγωγοί και συνεταιρισμοί να δούμε πώς μπορούμε να παρεμβούμε για να διασφαλίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να τα αναδείξουμε και όχι στην ουσία να εκμεταλλεύονται τις υπεραξίες τους.